έτσι συγκατάβασης έναντι όλων φέρνει αυτό το αποτέλεσμα. Για σας το σημερινό αποτέλεσμα και την ομάδα σας, γιατί μαθαίνω ότι καμιά κοσμηταριά βουλευτές είχατε διαφωνήσει με αυτή την τακτική, τι σημαίνει για τη Νέα Δημοκρατία και την επόμενη μέρα. Έχουν δύο παρατηρήσεις στην ελαφρώς προβοκατόρικη τοποθέτησή σας. Λοιπόν, δεν υπάρχει καμιά ομάδα. 25 είχατε διαφωνήσει. Το πάδρε πριν από λίγο. Είναι ομάδα. Είναι άνθρωποι οι οποίοι είχαν διαφορετική άρα προσέγγιση. Είναι μια σχηματισμένη ομάδα η οποία διαφωνεί με μια κατεύθυνση. Λοιπόν. Ό,τι λέω εγώ, εσείς έρχεται να πείτε ότι θέλετε. Αδειάζετε τον Άδωνη ή... Ο Άδωνης δεν υπήρχε καμία ομάδα. Είπε 20 βουλευτές είχαν διαφωνία με την υπερψήφιση ότι δεν είναι οι ομάδες. Ομάδα σημαίνει συγκροτημένη δομή, αρχηγός κτλ. Δεν υπάρχουν αυτά. Μάλιστα. Εντάξει, υπάρχουν βουλευτές που τοποθετήθηκαν σε ένα συγκεκριμένο ζήτημα με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Λοιπόν, εντάξει. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, δεύτερο. Η συζήτηση, αυτή που τουλάχιστον θέτω εγώ. Ναι. Σε καμία περίπτωση δεν θα την αφήσω να απομειωθεί στο ζήτημα του προσώπου. Ξαναλέω, για να μην υπάρχει παραμικρή παρανόηση. Ο Βαγγέλης ο Μημαράκης, για τον χρόνο που βρίσκεται στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, έκανε εξαιρετική δουλειά. Πρέπει να παραμείνει, να συνεχίσει αυτή τη δουλειά. Δύο λεπτά. Εδώ λοιπόν. Ναι ή όχι, δεν είναι. Τι, ποιο είναι το δύσκολο. Απομειώνεται η μεγάλη συζήτηση για να πάμε εκεί που είναι τα εύκολα και τα απλά και θέλετε να τα πάτε. Η απάντηση λοιπόν σε ό,τι αφορά τη δική μου τοποθέτηση. Εγώ θα πάω αυτά που θέλω. Η μεγάλη συζήτηση έχει σημασία. Όχι η συζήτηση και το ξεκαθαρίζω. Γιατί μου λέτε, θα ανοίξει το θέμα της ηγεσίας. Ωραία, εγώ σας λέω λοιπόν ότι ανοίγει το θέμα της ηγεσίας. Και μέσα στα πλαίσια μιας κεντρικής λογικής και μιας κεντρικής αντίληψης, βγαίνει και υπερισχύει το ίδιο, να το πω έτσι. Τι σημασία έχει η αλλαγή της ηγεσίας. Άρα λοιπόν, αυτό που πρέπει πραγματικά βαθιά να συζητηθεί, και αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα, αλλαγή η οποία πρέπει να γίνει στα πλαίσια της συντηρητικής παράταξης. Είναι να κρίση ταυτότητας δεξιάς. Να μπουν τα ζητήματα. Και αυτή είναι μια πολύ ωραία, μεγάλη και παλιά συζήτηση. Λοιπόν, να μπουν λοιπόν τα ζητήματα της στρατηγικής, της ιδεολογικής ηγεμονίας της αριστεράς, των κοινωνικών συμμαχιών. Αυτά είναι τα στρατηγικά άρα ζητήματα. Άρα να γίνει νωρίτερα συνέδριο, κύριε Βορύδη. Τα τακτικά ζητήματα. Αυτό είναι διαδικαστικό. Ενδεχομένως, θα δούμε τον τρόπο. Αλλά το διαδικαστικό δεν είναι το μείζον. Τα τακτικά ζητήματα, τα οποία προφανώς κάναμε λάθος. Προκειμένου να φτάσουμε στο συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Εγώ θέλω τώρα να έρθω στον κύριο Πανταζή, που δεν έχει μιλήσει κιόλας, να μου πει αν συμφωνεί με την τοποθέτηση αυτή της Νέας Δημοκρατίας ως προς τον τρόπο που πρέπει να αντιμετωπιστεί από εδώ και ως το εξής η νέα κυβέρνηση. Ναι, κυρία Κοσόρη, θα μου επιτρέψετε να πω ότι η σημερινή επιτυχία του ΣΥΡΙΖΑ είναι και προσωπική επιτυχία σε πολύ μεγάλο βαθμό του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος κατάφερε για μένα το διπλό του στόχο. Πρώτον, να σχηματίσει μια κυβέρνηση αυτοδύναμη χωρίς να υλοποιήσει τη συμφωνία που έφερε στην Ελληνική Βουλή ο ίδιος. Διαπραγματεύτηκε, υπέγραψε και 14 Αυγούστου ψηφίσαμε και εμείς στο Κοινοβούλιο. Mm-hmm. Χωρίς λοιπόν να φτάσουν τα σημειώματα στον κόσμο και στους στιγόμενους, ο Τσίπρας πήγε, έκανε εκλογές και τις κέρδιζε. Και δεύτερον, ένας επίσης στρατηγικός στόχος ήταν ότι είναι εκτός Βουλής αυτοί που προκάλεσαν τη διάσπαση. Άρα ξεκαθάρισε και το κόμμα. Ξεκαθάρισε και το κόμμα. Τώρα λοιπόν. Διπλά και τριπλά κερδισμένος. Εμείς κατεβήκαμε το σχήμα της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, δοκιμαστήκαμε, έχουμε θεωρώ ένα καλό αποτέλεσμα ως μια καλή βάση εκκίνησης.